Έχεις έρθει πιο κοντά στο θάνατο. Παραμονή πρωτοχρονιάς φέτος. Για πες. Που έπαθα αλλεργικό σοκ και αμέσως η δώρα. Αυτό είναι από το στρες. Ναι. Από το στρες έπαθες αλλεργικό σοκ. Ναι. Έλα, αυτό είναι too much. Δεν είναι. Από το στρες που δεν καταφέρει. Έφραξε και ναι. αναπνευστικές οδείς και δελτιά. Δεν είναι καλό αυτό. Όχι, δεν είναι καλό. Μα δεν κατάλαβες ότι από το στρες που δεν το κατάλαβα κιόλας. Αυτό λέω τώρα. Αυτό όμως είναι το ύπουλο. Είμαστε σίγουροι ότι η διάγνωση ότι είναι στρες είναι σωστή. Δεν ξέρω, θα πρέπει γιατί, να δούμε. Γιατί κάνουμε αλλεργικό σοκ. Ναι, περίεργο. Μου κάνει too much. Ναι. Μπορεί εντάξει, κάτι να σε πείραξε, ρε παιδί. Υπάρχουν κάποιοι αλλεργιογόνοι παράγοντες, αλλά το επιβαρυντικό στην ιστορία είναι το. Αυτό μου είπαν κιόλας. Μπορεί να ήταν μια σύνθεση. Ήταν μια σύνθεση. Πρίστηκες κιόλας. Πρίστηκα. Μα και τώρα είμαι πρισμένος. Γενικά γιατί έχω πάρει κορτιζόνη και τα λοιπά. Τώρα πει κορτιζόνη όμως, δεν είναι από. Το εκείνη την ώρα, ναι, πρίστηκα. Ερυθρόδερμος και κανονικά χάλια. Και έτρεξε κατευθείαν νοσοκομείο. Δεν έτρεξε, αφού έχω τη δώρα, αμέσως η δώρα. Γιατί στο σπίτι έχει κορτιζόνη. Είχε κορτιζόνη. Και δεν ήμασταν και στο σπίτι κιόλας. Ήμασταν στο σπίτι της αδερφής της και είχε μαζί της. Τι λέει ρε παιδί μου, φοβερό, ε. Είναι πρώτη φορά στη ζωή μου το. Να κάνω μια χαζή ερώτηση. Με το αλλεργικό σοκ δεν έχεις κάποια συμπτώματα πριν, δηλαδή να ξέρεις ότι άμα φας κάτι. Ξέρεις τι γίνεται, πολύ γρήγορα εξελίσσεται θέμη. Δηλαδή από ό,τι ξέρω το τώρα. Έχει πάθει αδερφή μου μια φορά και τα δηλαδή, είχαμε κάνει πάνω μας και γίνει έτσι. Κάτι, αν φας δηλαδή άνθρωποι που έχουν αλλεργία στα στρακοειδή και τρώνε μέσα σε μισή ώρα. Κλείνει εδώ ο φάρικας, δεν μπορείς να πάρεις αέρα και δηλαδή μπορεί να σου χρειαστεί να σου κάνουν και τραχιοστομία, δηλαδή να σου ανοίξουν τρύπα εδώ. Αυτό λέω, δεν για να πάρεις αέρα. Δεν το ξέρεις για να προσέχεις. Από το στρες, παιδιά, και εγώ δεν το έχω ξανακούσει. Γι' αυτό το λέω. Καλώς την αέρα. Καλημέρα, Φεούλα. Καλό μήνα. Κάνε κότσο τα μαλλιά σου να φανεί. Η αρκοντιά σου. Η αρκοντιά σου. Είναι συνέχεια ο άνθρωπος υπέρεντες, έτσι. Είναι άνθρωπος με ενέργεια. Δεν το ξέραμε αυτό για τον Τζαλίκη. Όχι. Ο άνθρωπος πάλι καλά. Ναι, μα η γυναίκα το είναι. Ο Άλεξ δεν είναι ενεργεία, ρε παιδί μου. Η δώρα είναι που τον έσωσε. Ακριβώς. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι να το πάθεις και να μπορείς να κάνεις κάτι επιτόπου. Δηλαδή, να κορτιζώνει, λέει.